Έτσι λοιπόν, όπως είπα, λέει ο Άγιος Συσύχιος ο Πρεσβύτερος, είναι εκ φύσεως συστατικά το ένα του άλλου, η νύψη και η ευχή του Ιησού. Το ένα δηλαδή συνιστά και περιέχει το άλλο, το ένα οδηγεί στο άλλο. Και συνεχίζει, η άκρα προσοχή συντελεί στην αδιάκοπη ευχή. Η ευχή πάλι στην τέλεια νύψη και προσοχή του νου. Ούτως ουν ως είπων, πεφύκασιν είναι αλλήλων συστατικά, είτε νύψης και Ιησού ευχή. Το ένα είναι συστατικό του άλλου, δηλαδή η εγρήγορση συνύψης έχει μέσα της την προσευχή του Ιησού και η προσευχή του Ιησού έχει μέσα της την ύψη όταν γίνεται σωστά. Η μέργαρ άκρα προσοχή της συνεχούς ευχής. Η δε ευχή πάλι της άκρας ενώ νύψεως και προσοχής. Η μία προϋποθέτει την ύπαρξη της άλλης. Η νύψη για να υπάρχει πρέπει να υπάρχει και η επίκληση του Θείου Ονόματος, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Και από την άλλη, για να γίνεται σωστά η επίκληση του Ιησού, η ευχή του Ιησού, χρειάζεται η νύψης, η εγρήγορσης, το να είμαστε εξύπνοι δηλαδή πνευματικά και να προσέχουμε εις την έννοια των λέξεων. Να προσέχουμε δηλαδή το τι λέμε. Η άκρα προσοχή είναι συστατικό της συνεχούς ευχής. Η δε ευχή πάλι είναι συστατική, είναι προϋπόθεση της άκρας νύψεως και προσοχής του νοός. Ο άνθρωπος δηλαδή πρέπει να έχει και τα δύο και να προσεύχεται συνεχώς και να επικαλείται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά και να προσέχει, προσεκτικά να προσεύχεται και να διώχνει αμέσως από μέσα από την καρδία του κάθε προσβολή του εχθρού, κάθε φαντασία και κάθε λογισμό που πάει να γεννηθεί. Και συνεχίζει ο Άγιος με ένα ακόμα πνευματικό φάρμακο που είναι η μνήμη του θανάτου και λέγει «Οφέλιμος παιδαγωγός και του σώματος και της ψυχής είναι η αδιάκοπη μνήμη του θανάτου». Αφήνοντας δηλαδή όλα όσα συμβαίνουν στο μεταξύ, αυτόν πάντοτε να έχουμε μπρος στα μάτια μας, αυτό το κρεβάτι να φανταζόμαστε όπου ξαπλωμένοι θα ψυχομαχούμε και όλα τα υπόλοιπα. Μη σκέφτεσαι λοιπόν το μέλλον της ζωής σου, αλλά να σκέφτεσαι αυτή την τελευταία ώρα, το οποίο βέβαια στον πιστό άνθρωπο δεν φέρνει κατάθλιψη, αλλά τον κάνει να έχει αυτή την καλή πνευματική αγωνία και την συνεχή πνευματική εγρήγορση και να ετοιμάζεται κάθε στιγμή για εκείνη την φοβερή ώρα. Χριστός παιδαγωγός και του σώματος και της ψυχής, η ανεπίλυστος μνήμη του θανάτου. Αν ο άνθρωπος συνεχώς σκέφτεται το θάνατο, ότι μπορεί και την επόμενη στιγμή να τον βρει ο θάνατος, δεν θα αμαρτάνει ούτε με το σώμα ούτε με την ψυχή. Και το τα εν μέσω πάντα παραδραμώντας, αυτό να ή προσβλέπει. Χρειάζεται λοιπόν αυτός ο καλός παιδαγωγός και θα πρέπει να παραβλέπουμε όλα τα εν το μεταξύ και να βλέπουμε πάντοτε αυτή την κλίνη όπου πρόκειται να είμεθα ξαπλωμένοι, ένθα ψυχοραγούντες, μέλλομεν κατακίστε κτλ. Όταν ψυχοραγούμε και τα υπόλοιπα αυτά να σκεφτόμαστε κάθε στιγμή, λέει ο Άγιος. Και τότε θα έχουμε έναν πάρα πολύ καλό παιδαγωγό και για το σώμα, ώστε να μην παρεκτρέπεται, και για την ψυχή. Η ανεπίλυστος μνήμη του θανάτου. Ας κρατήσουμε αυτά λοιπόν, νύψη και ευχή και μνήμη του θανάτου, έτσι ώστε να κυβερνούμε σωστά τον εαυτό μας, την ύπαρξή μας, να ευχαριστούμε στον Θεό και να προχωρούμε στην κάθαρση και στο φωτισμό και στη σωτηρία. Το δε Θεόμον δόξα πάντοτε, νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.